Έλα και έχουν λιώσει τα χιόνια να γυρίσει σπίτι σου. Καταζητείτε, καταζητείτε. Θεωρώ ότι αυτό το πλάνο δεν ευνοεί κανέναν μας τη ζωή αυτή. Και κάτι είναι σαν ένα green box, πιστεύω ότι είναι πίσω. Κάπως δεν έχει τρυπηθεί καλά, της έχει φάει το μισό κρανίο. Δεν είναι ευχάριστο. Ούτε αυτό που συμβαίνει εδώ είναι. Κατά τα άλλα, μου αρέσει πάρα πολύ που είναι σαν άβαφη, ενώ δεν είναι. Μ' αρέσουν τα χρώματα, μ' αρέσει το καφέ που σώθηκε από το πράσινο. Τώρα τα μαλλιά, γιατί. Σαντρέ τα μαλλιά, ε. Σαντρέ είναι. Στο σαντρέ τρυπάει. Εμένα θα ακούσει, ας μην έχω. Παρ' όλα αυτά, κούκλα. Εκεί θα καταλήξω. Βαλεντίνα. Και πίσω είναι σαν ένα μεγάλο πασχαλινό αυγό. Το οποίο κάνει το. Εντάξει, είναι, η τσαχπινιά είναι περίσσια γιατί είναι Βαλεντίνου. Είναι έρωτας. Έχει σημάδι από μαγιό ότι κάνει τις βουτιές της. Το προηγούμενο Σάββατο είχε καλοκαίρι. Μην κοιτάς που δεν πήγαμε εμείς για μια βουτιά. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Μ' αρέσει και από εδώ πέρα αυτό εδώ πέρα Στέλιο. Βλέπεις πόσο πλατή είναι για να κρατάει, μην πέσει το ρούχο. Πάρα πολύ εντυπωσιακή. Από τα πιο ωραία της. Η Ναταλία η Δραγουμή. Δεν κάνει το στα τραγούδια, λέμε ναι στην ΕΡΤ, βέβαια. Αλλά θεωρώ ότι αυτό είναι σαν να έπεσε κάπου, σαν να έπεσε. Και ό,τι σήκωσε. Πώς λέμε, ότι αυτά κολλήσανε. Είναι σαν να έχουν κολλήσει. Δεν είναι κατά τα άλλα πολύ εντυπωσιακό, έχει και πολύ ωραίο σώμα. Αλλά αυτά εδώ πέρα με αναμεταράξαν. Δεν πειράζει όμως. Δεν πειράξε ποτέ κανένα. Next time. Μου γράψατε το όνομα. Συχάματα. Πέλη Μπεμπούδα, αυτό ήταν τόσο καιρό. Ωραίο, μπράβο. Θέλω να τα γράφετε τα ονόματα ολονών των κοριτσιών. Γιατί βάζει να κάνει δουλειέ τώρα. Μα δεν τι κάνει, απλά αυτή δίνει την εντολή. Μην νομίζει. Τίποτα. Πολύ μπορεί να κάνει λίγο παραπάνω από τα χέρια μέχρι να τελειώσω. Είναι από τα πολύ ωραία αντισύμματα τη Πέλη. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το καπιτονέ. Καπιτονέ. Τι όχι. Καρό. Ρόμβι. Κάτι κακό. Κάτι κακό. Κέντ Γεπούλ, τι μου λέει άλλη. Πιστεύω ότι με βρίζει σε ξένες γλώσσες που δεν ξέρω. Δεν πειράζει, θα βρω μεταφραστή. Εν πάση περιπτώσει, εμένα μου αρέσει πολύ το outfit. Είναι και το μαλλί πολύ σωστό. Είναι πολύ καλή η Μπέλη Ντενούδα. Θα τη λέω όπως θέλω και να τη γράφετε. Η απόλυτη! Τι θεά είναι, τι μωρό! Παιδί μου, τι είναι αυτά. Και μετά πες και με μια ανάσα. Μπορώ να κρατηθώ. Κρατήσου δύο λεπτά. Είναι εντυπωσιακά. Άσχημη κοπέλα, άσχημη, τι κρίμα. Ό,τι και να τη κάνει δεν γράφει. Εντάξει. Αυτό είναι τελικό του voice. Τώρα. Ηρέμησε. Αγγελική, να φέρουμε τα εμβόλια στο Στέλιο τα άλλα. Όχι αυτά. Πάμε, πάμε, Αγγελική, πάμε, φυλακή. Πολύ εντυπωσιακό. Ξέρεις τι, πολύ εντυπωσιακό έτσι κι αλλιώς. Πολύ ωραίο ρούχο, μ' αρέσει. Απλά αφού έβαλε μία, γιατί έβαλε και άλλη κάτι που είναι πιο κοντά. Αυτό εδώ πέρα έγινε περίτεχνο. Έχει μέσα κορμάκι, είναι σιθρού. Τα μαλλιά τη Έλενα δεν τα πάτησε όλο το live. Πολύ κάτω. Πάρα πολύ ωραία. Μπράβο, μπράβο. Κυρία Βυζανιάρη. Η κυρία Βυζανιάρη που είναι σαν εγγονή της Ζωζό Σαπουτζάκη. Και σε χρώμα μαλλιού και σε αυτό το φορούσε με τη ζήλια, πάρα πολύ με τα ζήλια τα έκανε τέλεια. Δεν ξέρω που υπάρχουν αυτά εδώ πέρα τα βάζα, με ταράζουν πάρα πολύ Στέλιο. Δηλαδή, εκτός και αν έχουν μέσα πραγματικά στάχτη κάποιου συγγενή. Κατά τα άλλα, δεν ξέρω. Με καταπλακώνει και αυτό το ξύλο. Μαώνει, δεν ξέρω τι είναι. Κατά τα άλλα, εδώ πέρα λέμε σε άλλες εκπομπές λίγο φως. Εδώ χαμηλώστε λίγο το φως για να δούμε γιατί καήκαμε. Στέλιο, καήκαμε. Ιωνία. Κοκουλίνη. Έλα, ναι. Η κυρία Κοκουλίνη. Τα πατουσάκια αυτά είναι, πρέπει να πρέπει να τα σβήσει κάποια στιγμή. Εντάξει, το ντύσιμο είναι πάρα πολύ ωραίο. Μπράβο στην κυρία Κοκουλίνη. Πολύ μ' άρεσε. Μπράβο, μπράβο. Πικραμένη φαίνεται. Το ότι φαίνεται κάνουμε το σταυρό, εδώ πέρα δεν έχει κάτω σώμα. Δεν βλέπεις τι γίνεται. Από το σπίτι την πήραν, την τρυπήσαν. Τώρα η κοπέλα μπορεί να είναι, ας πούμε, στην κουζίνα να τρώει. Όχι, σταμάτα. Κοίταξε να δεις τώρα. Δεν θεωρώ. Αλλάξαν όμως το πίσω. Το αλλάξαν το πίσω, δεν ήταν σκούρο. Το τραπέζι δεν το αλλάξαν, απλά τη βάλανε σε green. Είναι σε άλλη εκπομπή. Κάνει δύο εκπομπές. Αυτή είναι η δεύτερη. Στη δεύτερη δεν έχει κάτω άκρα. Όχι, δείτε λίγο πώς το έχουν. Στέλιο, είναι συγκλονιστικό.
Και βλέπουμε και το μέρος που δεν είναι και καλά ντυμένο. Να πεις, δεν ξέρω αν ήταν όλο παντελόνι από κάτω. Τώρα, ας πούμε αυτό, το ρούχο. Δύσκολο ρούχο, Στέλιο, ας μην κρυβόμαστε. Είναι αυτό το nude που είναι ταυτόχρονα και λίγο σάπιο, μήλο. Κάπως τα νύχια της, ωραία, πολύ δυνατή, πολύ ωραία χείλια. Η τσιτσόνη. Η τσιτσόνη εντύπωση. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό και ελπίζω να έχουμε και μια πολύ καλή πτήση, να φτάσουμε στον προορισμό μας. Εγώ θα ήθελα σίγουρα ένα σκέτο γαλλικό, μέχρι εκεί και για μπουκαλάκι θα πει το κλινκ κλουνκ. Είναι πολύ ωραία. Στην καινούργια εταιρεία που δουλεύει, πάρα πολύ καλή. Ροσυνοδός. Αλλιώς. Εορτάζω, φυσικά. Ευχηθήκαμε. Ευχηθήκαμε. Δεν είναι από την Κρήτη όμως. Δεν έχει σημασία. Από τα πολύ ωραία αντισήματά της και το μαλλί της μ' αρέσει πολύ. Όλο μ' αρέσει πολύ. Να ζήσεις, κορίτσι μου, και είσαι μια κούκλα. Πολύ όμορφη. Αυτό από πόσα χρόνια πίσω είναι? Φετινό. Και τι φίλτρο είναι αυτό? Ότι κάνω δεντερίνα. Ένα ταρανταρα και περνάνε εκεί τα νέα. Η Αφροδίτη λοιπόν. Αφροδίτη, ας μείνουμε εκεί. Μ' αρέσει ο συνδυασμός, τολμηρός. Αυτό το ροζ... Μ' αρέσει αυτό το ροζ με αυτό το πέρα. Δεν φοριέται αυτό. Δεν φοριέται ούτε από μόνα τους. Τα συνδύασε. Το μαλλί είναι όλο χαριτωμένο. Σαν να μην θέλει, σαν να μην θέλει. Κάνει έτσι τρίχα, μ' αρέσει. Το κραγιόν δεν ταιριάζει με τον ντύσιμο, λυπάμαι. Τι? Κονσίλερ. Όχι, φώτα θέλει. Φώτα θέλει. Παιδιά, φώτα. Τίποτα. Δεν, τίποτα. Λοιπόν, κυρία Σπυρίδα, θα στείλουμε τον Παντελή. Ο Αφροδιτούλα από εμένα. Τσακ, δυο φωτάκι. Είναι η κυρία Μαρία Καλπουζάνη από το σπίτι της Πάντα σε άλλη γωνιά. Μιλάμε για ένα σπίτι 600 τετραγωνικά. Είναι τα λουδιά, δεν είναι ο χώρος τους. Είναι κυκλάμινα. Ναι. Το κυκλάμινο θέλει μέσα, δεν θέλει? Όχι τόσο μέσα, όμως το παράχος εκεί, δεν το βλέπει ούτε το τραπέζι. Κατά τα άλλα, μ' αρέσει πάρα πολύ το ντυσιμό της. Είναι ωραίο, είναι σπιτίσιο, είναι χαλαρό. Το μαλλί της μου αρέσει εμένα πάρα πολύ, παιδιά. Και το μακιγιάζ, πρέπει να κατεβάζουμε λίγο το βάψιμο μέχρι γιατί κάνει μια διαφορά. Πάρα πολύ ωραία είναι. Πώς λέγεται, όπως και να λέγεται. Όποια και να είναι. Είναι ασορτή μπυλάκι όμως με αυτό το κακορίζικο χρώμα που έβαλε από κάτω. Που είναι σαν διευθύντρια σε θηλαίων παλιά που τις μαστιγώναν χωρίς λόγο. Είναι υπέροχη. Είναι σαν ρόλος πια. Είναι όλα προτάσεις. Και μ' αρέσει πολύ και αυτό που έκανε το κασκόλε με το. Πάρα πολύ ωραίο. Είσαι μία κούκλα. Πολύ καλή, εντυπωσιακή.